είναι η αποτυχία του πολιτικού κόσμου του τότε και σε Αθήνα και σε Λευκοσία να διαχειριστεί και να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη της ΕΟΚΑ σε στρατιωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι εύληπτο αυτό και σαφές που λέω. Βεβαίως και είναι. Κάποιοι λοιπόν πήραν τις νίκες της ΕΟΚΑ, τις θυσίες των παιδιών της ΕΟΚΑ και στάθηκαν λίγοι, μα πολύ λίγοι, να αξιοποιήσουν διπλωματικά, πολιτικά, αυτά που πέτυχε ο Γρίβας Διγενής και η οργάνωσή του. Ο Γρίβας Διγενής μαζί με τους αγωνιστές του, θέλω να μας περιγράψετε λιγάκι τι όνειρο είχαν. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από αυτό που είχε εκείνη την εποχή κάθε Έλληνας αλήτρωτος του περιφερειακού ελληνισμού. Δηλαδή. Την αυτοδιάθεση, την εθνική ολοκλήρωση, την ένταξή του και τυπικά, κατ' ουσίαν ήταν Έλληνες βεβαίως και πιο πολλοί από εμάς, και οι Βορειοκυρώτες και οι πολίτες και οι Ήμβροι και οι Κύπροι. Είναι πολλές φορές και αισθάνονται έτσι πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Αυτό που ήταν το κοινό των αυτών ήταν αυτό που πέτυχαν λίγα χρόνια πριν οι Δωδεκανήσιοι. Προσέξτε, όταν το 1947 η Δωδεκάνησος ενώθηκε με την Ελλάδα, με την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο ότι λίγα χρόνια μετά ξέσπασε το αντίστοιχο κίνημα και αίτημα και στην Κύπρο. Μάλιστα. Να μην ξεχνάμε ότι τα Δωδεκάνησα είναι η πλησιέστερη γεωγραφικά περιοχή προς την Κύπρο και όταν επιτεύχθηκε η ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, ξέσπασαν κάπου και σαν γειτονιά, ας το πούμε, οι άνεμοι μεταφέρθηκαν, οι άνεμοι της Επανάστασης, του Αγώνα, κατά της Αρχαιοκρατίας και στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έγιναν πάρα πολλά, τα λάθη είναι δικά μας. Όταν ο Ντεκτάς έλεγε από τότε. Εννοείται των κυβερνήσεων των ελληνικών. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ο λαός μάτωσε στην Κύπρο και εδώ συμπαραστάθηκε ολόψυχα και ολόθερμα ο μητροπολιτικός ελλαδισμός στον αγώνα των Κυπριών. Μάλιστα. Άλλοι στάθηκαν λίγοι και ανήκανε. Και αυτό το μάντευαν και το προέλεγαν από τότε οι Τούρκοι. Αχα. Ο Ντεκτάς δήλωνε από τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Μόνοι τους οι Έλληνες θα βγάλουν τα μάτια. Κακό αυτό. Κακό έτσι. Αυτό γιατί ίσως συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Ναι, δεν αντιλέγει κανείς αυτό. Mm-hmm. Και κάτι άλλο, και κλείνω με αυτό για να μιλήσουμε όλοι. Επειδή σταθήκατε στο σήμερα, μέχρι σήμερα, κυρία Ιωαννός, ο αγώνας της ΕΟΚΑ είναι η τελευταία φωτεινή αναλαμπή στο έθνος μας. Mm-hmm. Και σε αυτό το τρικυμιώδη πλού μέσα στους αιώνες. Τι θέλω να πω με αυτό. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα. Μόνο ήτες, ταπεινώσεις. Συρρυκνώσεις. Πρόσφατα ο αγώνας αυτός φάνηκε από τις εορταστικές εκδηλώσεις, τις επετειακές εκδηλώσεις της Κύπρου να απασχολεί τους σύγχρονους Κύπριους ή όχι. Βεβαιότατα και υπό ποια έννοια. Είπα πριν ότι έχει ξεκινήσει η εκστρατεία απεθνοποίησης και στην Κύπρο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποια που έχει μείνει ιδεολογικά και όχι μόνο άνεργη εδώ, άνεργη με ήττα, και αναφέρομαι στην κυρία Ρεπούση, αφού να μας μεταδώσει τα φώτα της εδώ, τώρα πηγαίνει έρχεται στη Λευκοσία. Δεν είναι τυχαίο ότι κάτω, εν ώψη μιας επικείμενης κακής λύσης, κάκιστης λύσης, έχουν πιάσει δουλειά οι ολετήρες του αφελληνισμού και της απεθνοποίησης. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Κύπρο μεθοδεύεται και έχει ξεκινήσει εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Στα πρότυπα που ήθελε να κάνει και εδώ η κυρία Γιαννάκου, η οποία μόνο μεταρρύθμιση δεν είναι. Εγώ θα την έλεγα απορρίθμιση. Ναι, αυτό να λέγεται. Δεν είναι τυχαίο ότι κάτω δίνεται γραμμή από την κυβέρνηση της Κύπρου να υποστέλλεται η γαλανόλευκη, να γίνονται λόγοι για μείωση της θητείας σε μη κατεχόμενο κράτος, να ζητείται η συγγραφή εκ νέου των βιβλίων της ιστορίας. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Αυτό το έχω ξανακούσει, το έχουμε ζήσει κι εμείς εδώ, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που τους ενοχλεί και θέλουν να αφαιρεθεί μέσα από την ιστορία. Κάποιοι αφελείς κάτω, και θα είμαι πολύ ομός και κοινικός αυτό που θα πω, αλλά σας βεβαιώ και πολύ αληθής, κάποιοι κάτω, με περίσσια αφέλεια, πιστεύουν ότι αν δηλώνουν λίγο Έλληνες, ναι, θα μας λυπηθούν οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι, οι Άγγλοι και θα συνυπογράψουμε όλοι μια λύση που θα μας διασφαλίσει την επιβίωσή μας ως Ελλήνων στην Κύπρο. Άρα είναι μια αφελής, Έλληνες, λοιπόν, αφελέστατη προσέγγιση. Ναι. Ο Κυπριακός Ελληνισμός άντεξε μέχρι σήμερα, ακριβώς γιατί έμενε ακλόνητα με ιερή αιμονή προσιλωμένος στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ως ιδέα. Εγώ δεν μιλάω για την Ελλάδα του Σιμίτη, του Καραμανλή ή του Γεωργάκη του Παπανδρέου. Ως Ελλάδα, ως ιδέα η Ελλάδα τους κράτησε όρθιους. Αυτό πάνε να σπάσουν σήμερα.
με την αφελή, το ξαναλέω, προσέγγιση του, αν, του ότι αν δηλώσουμε, ρε παιδί μου, όχι και τόσο φανατικά έλληνες, αν δηλώσουμε κάτι άλλο, αυτό κάτι το... πιο light, ναι, θα μας λυπηθούν, πέστε, θα μας αυτό αφήσουν. Το άλλο πώς νοείται. Αν δεν είσαι Έλληνας, δηλαδή, και αν δεν δηλώσεις Έλληνας, πώς αλλιώς μπορεί να δηλώσεις κατά αυτούς. Είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς ιστορική κάτω το, η λέλαπα του νεοκυπριωτισμού, ναι, έτσι, ναι, του, του είμαι Κύπριος και όχι κάτι άλλο. Όλοι στο μίξερ, τουρκοκύπριο ελληνοκύπριο, το πνεύμα της εποχής και της παγκοσμιοποίησης, ναι, ναι, και από το μίξερ, όπως ο κοιμάς, βγαίνει ένα νέο προϊόν που είναι άχρωμο, άοσμο, χωρίς παρελθόν και ρίζα, βεβαίως άγιαστο, ναι, και ένα σκέτο Κύπριος. Πάρα πολύ σημαντικά. Ένα νέο είδος πολιτικού και όχι μόνο όντως, που δεν έχει ρίζα, δεν έχει παρελθόν, δεν έχει σημείο αναφοράς. Ακριβώς αυτό που θέλανε τόσο πολύ οι Άγγλοι, είπε η ΟΚΑ, και όλοι αυτοί και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως οι Άγγλοι, αυτό πολέμησαν με τα μανίας. Βεβαίως αυτό βρίσκουν συνοδοιπόρους και στην Αθήνα και στη Λευκοσία, σύγχρονους Ανταλκίδες, σύγχρονους Εφιάλτιδες, σύγχρονους Τουλιογούσιδες. Βγάλαμε Λεωνίδα, βγάλαμε και Εφιάλτη. Αυτό ναι, πάντα συνέβαινε, πάντα θα συνέβαινε. Δυστυχώς. Κύριε Δημητρακόπουλε, εσείς έχετε γράψει σχετικό άρθρο στην εφημερίδα σας. Θα ήθελα να μας πείτε το περιεχόμενο αυτού του άρθρου, γιατί ήταν ακριβώς πάνω στην ΕΟΚΑ. Το περιεχόμενο του άρθρου, νομίζω ότι και με όσα είπε εύστοχα ο φίλος και συναγωνιστής Σταύρος, είχε να κάνει με το να δείξουμε, να θυμίσουμε λίγο στον ελληνικό λαό, τον τωρινό ελληνικό λαό, τι ήταν αυτό το πράγμα. Όχι απόλυτα ιστορικά. Να θυμίσουμε ότι η ΕΟΚΑ ήταν ένα ξέσπασμα. Θυμίζω ότι η ΕΟΚΑ ξεκίνησε 1η Απριλίου του 1955. 1η Απριλίου υπάρχει μια παράδοση να λέμε ψέματα. Αυτό ήταν το πιο γλυκό ψέμα, μάλιστα, το οποίο είχε ακούσει ποτέ ελληνισμός. Ξύπνησαν ένα πρωί στη Λευκοσία, ακούσανε βόμβες, είδαν προκηρύξεις και είδαν ότι αυτή τη στιγμή ξεσπάει εθνικό απελευθερωτικό κίνημα. Σε μια Κύπρο η οποία ήταν ήρεμη, υποτίθεται, κάτω από τον αγγλικό ζυγό. Ναι. Ο Γρίβας έχει έρθει από την Ελλάδα κάτω, έχει οργανώσει την ΕΟΚΑ, σωματεία της Εκκλησίας τότε, η νεολαία, εργατικά συνδικάτα στην πρωτοκαθεδρία του Αγώνα, μπαίνουν και σιγά σιγά ανάβει η φλόγα του Αγώνα. Ο ένας νεκρός από τον άλλον. Όχι απλώς νεκροί, οσιομάρτυρες. Και ποια είναι η διαφορά? Ότι οι άνθρωποι της ΕΟΚΑ, οι νεκροί της ΕΟΚΑ, ήταν μικροί. Δηλαδή τα ορόσημα, οι μάρτυρες Μάτσας, Καραολής Δημητρίου, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Αυξεντίου, ήταν άνθρωποι που ήταν μικροί. Ηλικία δηλαδή. Μικροί. Πόσο ήταν, 30 χρονών, από 18. Μέχρι... Ο Ευαγόρας ήταν 27, μικρός, ναι, ακριβώς. 16 χρονών παιδιά. Από 16 και πάνω. Ακριβώς. Μέχρι 29. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 17 χρόνων. Ήτανε μικρά παιδιά. Ναι. Βγαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί και κάνουν τον πιο ωραίο αγώνα πραγματικά που έχει δείξει ο ελληνισμός. Ένα κίνημα ξεκάθαρα πατριωτικό, ένα κίνημα ξεκάθαρα αντιμπεριαλιστικό, το οποίο πόνεσε τους Άγγλους πάρα πολύ. Ναι. Ολόκληρος Χάρτιν, κυβερνήτης Άγγλος, σκληρός ως εκεί που δεν μπαίνει, με ετοιμοπόλεμους Άγγλους, με καταδρομής κλπ. Και δεν μπόρεσαν να καταστήλουν ένα τέτοιο κίνημα. Μιλάμε για ανταρτοπόλεμο ο οποίος δεν έχει υπάρξει. Θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Είναι εγχειρίδιο ο ανταρτοπόλεμος που έκανε ο Γρίβας στα βουνά. Μια ολόκληρη αυτοκρατορία να μην μπορεί να, να καταστήσει την εξέγερση. Ποια διάρκεια είχε? Η διάρκεια είχε ουσιαστικά μέχρι το 59. Αρχές του 59. Αυτό το 59. Αρχές του 59. Ένα κίνημα όμως αυτό το οποίο είναι ένα κίνημα ουσιαστικά νεολαίας. Αυτό είναι το ορόσημο με τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Ένα κίνημα νεολαίας. Παιδιά βγαλμένα μέσα από οργανώσεις παθητικές, μέσα από τις οργανώσεις εκκλησίας, μέσα από συνδικάτα, βγήκανε μπροστά και κάνουν έναν αγώνα που ήταν μεγαλοπρεπής, δηλαδή ένας ηρωικός. Αν πάτε ποτέ στη Λευκοσία, στα φυλακισμένα μνήματα, εκεί που είναι οι αγχώνοι που κρεμούσαν τους αγωνιστές σε ΕΟΚΑ, το συγκινητικό είναι ότι εκεί δίπλα, όταν είχα πάει μικρό στην Ελλάδα. Αγχώνη, δηλαδή υπάρχει μια συγκεκριμένη αγχώνη. Βέβαια, υπήρχε η αγχώνη για του αγωνιστέ ναι, σε ΕΟΚΑ. Ναι, ναι, η οποία είναι ακόμα ανοιχτή κανονικά και μπαίνει μέσα και αν φυσάει και λίγο αέρα, σε πιάνει δηλαδή μια γλυκιά, μια συγκίνηση γιατί εκεί είναι σαν να είσαι εκεί. Και εκεί δίπλα στην αγχώνη, που υπάρχει κάποιο και λέει κάποια πράγματα, βρίσκεται μια κουκούλα η οποία είναι διπλωμένη. Και λέει αυτή ήταν η κουκούλα την οποία λέει, την βάζανε στου αγωνιστέ, ναι, λέγανε να του βάλουν την κουκούλα. Να κρεμαστούν. Η κουκούλα αυτή όμως δεν ήταν χρησιμοποιητή γιατί κανένας ποτέ δεν δέχεται να τη βάλει. Φοβερό. Ξέρετε τι μεγαλείο είναι ένα παιδί 17 χρονών να στέκεται στην αγχώνη, να λέει ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ένωση και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Ομολογώ ότι έχω ανατριχιάσει και μόνο από την περιγραφή που κάνετε. Και είναι σε αυτό ότι... που είπε ο Σταύρος πολύ εύστοχα. Ήταν
την ένωση. Έτσι. Δεν είδαν ούτε για αυτό. Για αυτό, για αυτό.